παιδιά των λουλουδιών, είμαστε η γενιά της επανάστασης. Η Z-Rider, λα-λα-λα-λα-λα, είμαστε αλάνια, που λέει και ο Bob Dinner ή ο Τσιτσάνης, μπερδεύω αυτούς δύο. Με μια λέξη, είμαστε επαναστάτες με αιτία. Εμπρός να διώξουμε τη δεξιά, να μαρσάρουμε να τη διώξουμε. Ποιος είμαι ο μάγκας με το τρίκυκλο παράβας. Πέρατε μου σας παρακαλώ ένα συνομιλικό μου να μιλήσουμε. Ναι, σ' ακούω. Γεια σου πρόεδρε. Λέγε με απλά σύντροφο ή κολλητό Μάρλον Μπράντο. Μάλλον, εγώ θα σε λέω πρόεδρο κι αν σου αρέσει. Αν θες, μπορείς να με λες και James. Εντάξει. James Τζιν. Με blue jean εννοώ. Έτσι με αποκαλούν στο εκπαιδευτικό γραφείο. Ο James με τα τζιν. Ωραία. Της αρέσει πολύ να με φωνάζει έτσι η Γιώκο. Ποια είναι η Γιώκο? Η Μαριλίζαντε. Τη λέμε Γιώκο επειδή έχει κάτι από τη δεκαετία του 60. Βέβαια πιο πολύ μοιάζει στον Τζον Λένον παρά στη Γιώκο Όνο, αλλά δεν πειράζει. Τι με θέλεις, για πες μου. Ωραία όλα αυτά που είπες για επανάσταση και για τους νέους, αλλά εγώ και η παρέα μου έχουμε απορίες σχετικά με την πρόταση που είχες κάνει στο Λαύριο. Είναι αλήθεια ότι το αύριο μας ανήκει. Ένα αύριο χωρίς αγωνία και άγχος. Peace for all, peace for all. Ποιο αύριο, πρόεδρε? Για το Λαύριο σου μιλώ. Α, το Λαύριο, ναι, ναι. Αγαπημένη πόλη. Θυμάμαι, ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Μα τι μου λες τώρα? Το αγαπημένο τραγούδι που έχει γράψει ο Σαββόπλος για το Λαύριο. Ποιος? Οριά με την οριά, πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Απάνω στο γιατάκι του σφιδινοθρό. Κοιμάται όταν ξύπνουν στις 2 η ώρα. Καταπληκτικός δεν ένιωσε. Άιντε. Επόμενος σύντροφος. Το Μέγκα, κυρίες και κύριοι, θα παρουσιάσω τώρα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και να κυριολεκτούμε ένα επεισόδιο που έγινε στην πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και τη συνάντησή της με την κυρία Κοντολίζα Ράις. Πέτα του σκανδάλου, ο Δερμηνέας. Δείτε το βίντεο από το Μέγκα και θα καταλάβετε. Hi, Ντόρα. Γεια σου, Ντόρα. Γεια σου, Κοντολίζα. Hi, Κοντολίζα. You look wonderful. Στις ομορφιές είσαι, βρε. Και εσύ, και εσύ. You too, you too. Tell me, how are things down in Greece? Πες μου, πώς πάνε τα πράγματα κάτω στην Ελλάδα. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ο μπουχιάς σας έτσι όπως πάει, δεν θα βγάλει δεύτερη τετραετία. Fine, fine. Μπουχιάς σας acts like shit. He is downed. Ooh, marvelous. And Γιωργάκης will be the next PM. Α, και γαμό. Παίρνει σειρά ο Γιωργάκης, ε. Ακριβώς. Και μετά είναι η σειρά μου. Exactly. And then the world is ours, my love. Oh, you sound strange, Dora. Are you okay? Δεν μπορώ να περιμένω τόσο. Θέλω να σε δω πρωθυπουργό τώρα, αγαπημένη. Θέλω να ζήσουμε τον έρωτά μας στο Μαξίμου. Μα δεν καταλαβαίνω τι λες. Αν μιλάς εκείνη τη νύχτα στο κότερο, πρέπει να σου πω. Τα είχα πιει. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα από εκείνη τη νύχτα. I can't hold anymore. I want you now. Let me take you into my arms and kiss you like you've never been kissed. Dora, you are completely out of order. Who do you think you are talking to? Huh? Το μόνο που σκέφτομαι είναι εμάς τις δύο. Κυρίαρχες της Ελλάδας, κυρίαρχες του κόσμου. Δύο παιδιά του έρωτα. Μα τι λες τώρα, δεν είναι σωστό. Μα τι θα πει και ο πατέρας μου? And if I am not enough for you, you can have my daddy too. Ah, that's enough. That's enough. I want you to leave this room immediately. And don't come back until you come to your senses. Συνάντησέ με στην πίσω αυλή του Καπιτολίου τα μεσάνυχτα. Θα είμαι μεταφιασμένη. Για να με γνωρίσει θα κρατάω στα χέρια μόνο φωσφοριζέ χειρομέρι. Μου φαίνεται πως έχει τελειωθεί τελείως. Φεύγω, φεύγω. Αν έλθεις στην καλά σου, πάρε με τηλέφωνο. Βλαμμένη Αμερικάνα. Oh. I'll be waiting for you outside your window, my love. Don't let me wait too long. Oh, perfect Greeks. President Bush was right. Why should I have bombed this system of Iraq? Quickly, bring me my stuff, quickly. I have to see the president. Quickly, quickly, quickly. Ooh, my stuff! Yeah! Επόμενος! Πρόεδρε, ναι. Θέλω και εγώ να ρωτήσω για εκείνη την πρόταση που είχες κάνει για τους νέους να δουλεύουμε ανασφάλιστοι για να χτυπηθεί ενεργεία. Και σε παρακαλώ, θέλω απάντηση και όχι πείμα. Μάλιστα, συντρόφισσα. Διακρίνω μία ένταση που δεν ταιριάζει με το ταπεραμένο μου. Make peace, not war. Δεν απαντάς όμως. Μάλιστα, ήταν μία ρεαλιστική πρόταση η οποία παρεξηγήθηκε, είναι αλήθεια, από τον πολύ κόσμο. Διότι αν κάποιος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο χωρίς ο εργοδότης του να πληρώνει ασφάλιστα, τότε καταλαβαίνεις τι καλά που θα είναι. Ναι, για τον εργοδότη. Και για τον εργαζόμενο. Διότι τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? To be happy, λίγη ανθρωπιά, ένα ζεστό χαμόγελο, ένα χάδι τρυφερό, έρωτα. Να τρέχει γυμνός στη φύση. Τι σε κάνει πιο ευτυχισμένη, συντρόφισσα? Μια ασφαλιστική εισφορά ή μια καλύβα που θα είσαι εσύ
Και ο καλό σου, ε! Έτσι όπως το θέτεις το δεύτερο. Γι' αυτό σου λέω, ας αφήσουμε πίσω τις εισφορές, τις αναλογιστικές μελέτες και ξεκινθούμε στις αμμουγές και στα δασάκια. Χέρι-χέρι με τον καλό και καλή μας. Ας ξαναγίνουμε παιδιά των λουλουδιών. Θέλουμε τον κόσμο και το θέλουμε τώρα. Ας αφήσουμε τους εργοδότες και ας ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, τον σύντροφό μας. Ας κάνουμε την επανάστασή μας. Συγγνώμη. Και επανάσταση είναι οι αμμουδιές και τα λουλούδια. Τι άλλο μπορεί να είναι. Ας βάλουμε και ένα φιλί στο λεβασίλεμα. Ας κάνουμε την επανάστασή μας χωρίς αιτία. Εγώ να φανταστείς, είμαι Πασόκ χωρίς αιτία. Έγινα πρόεδρος χωρίς αιτία. Και όπως πάει, θα γίνω πρωθυπουργός χωρίς αιτία. Βάμος, βάμος. Βάμος, αλλά πλάγια. Κύριε Παπανδρέου, ακούστε με προσεκτικά. Θα πρόσθετα σε αυτά που είπατε και ορισμένα ακόμη. Έτσι ή εμεί. Ναι, Κουίκ. Εσείς και το κόμμα σας είστε αυτοί που δημιουργήσατε ακρίβεια χωρίς αιτία. Ανεργία χωρίς αιτία. Νοσοκομεία χάος χωρίς τι εμεί. Χωρίς αιτία. Μπράβο. Έτσι. Έτσι. Να τα ακούσετε και από μένα με αιτία και από την εμεί. Γιατί εγώ εκπροσωπώ τι εκπροσωπώ εμεί. Τους τηλεθεατές. Ακριβώς. Τους τηλεθεατές. Που σίγουρα έχουν αιτία να με βλέπουν. Γιατί αποκαλύπτω. Ξεσκεπάζω τα πάντα. Έτσι, Έμι. Ναι, βεβαίως. Ε. Λοιπόν. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Εδώ πρώτο θέμα έχει σήμερα. Θα περάσουμε στο θέμα των σεξοβατών. Σεξοβάτε, ξέρεις τι είναι, βέβαια. Έτσι, δεν είναι. Είναι φυσιολογικά καθόλου σύζυγοι, οι οποίοι τη νύχτα ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Επιτίθονται με σεξουαλικές ορέξεις, ε.